Είστε καλά, καλώς ήρθατε. Συγγνώμη με την αεροπορία λίγο, όλο το επιτελείο εδώ, εδώ. Θα τριώσεις εδώ με μετά το ένα στο άλλο, οπότε γι' αυτό αγγίζεις. Τι κάνεις? Μάλιστα, καλά είναι. Καλά, μια χαρά. Εδώ. Πώς πάνε εγώ να... τις καθημερινότητες, των προβλημάτων. Έτσι είναι. Τη διοίκηση της δουλειάς σας. Πώς πάει εδώ η περιφέρεια? Νομίζω ότι... κάτι γίνεται, μπορούμε να προτάσουμε κάποια έργα, κυρίως όσον αφορά έργα που έχουν σχέση με το αντικείμενο της περιφέρειας, αντιπλημμυρικά έργα, εγκολογικής ασφάλειας, υγειοβελτιωτικά. Έχουμε τρεις αναδασμούς που τους προχωράμε αρκετά γρήγορα σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια εννοώ. Έχουμε κάποια κτίρια που πολλά χρόνια μένουν χωρίς αξιοποίηση, όπως το Χατζηδάκιο, που πρόσφατα προτάξαμε 150.000 ευρώ για κάποια προβλήματα που υπήρχαν να τα λύσουμε. Έχουμε εδώ δίπλα, απέναντι και από το ΙΚΑ, ένα το κτίριο Γκέρινγκ, όπως ονομάζει. Βέβαια, το οποίο κτίριο χρειάζεται σίγουρα μια διαβούλευση από πολλούς φορείς όσο αφορά την αξιοποίησή του. Εντάξει. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό με τα κτίρια, γιατί σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλά δημόσια κτίρια, τα οποία έχουν μείνει αναξιοποιητά για πάρα πολλά χρόνια και τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για πολιτιστικές και για αναπτυξιακές δράσεις και για ποιος... Καλά, εσείς έχετε βέβαια το Χατζηδάκι, το κτίριο που είναι και πόλος έλξης για πάρα πολύ κόσμο.